Πριν μπω στο νομοσχέδιο, επιτρέψτε μου να αναφερθώ σε δύο σημαντικά, κατά τη γνώμη του ΚΚΕ, ζητήματα. Το πρώτο αφορά τη συνάντηση του κύριου Μητσοτάκη με τον κύριο Ερντογάν. Και παρά το κλίμα εφησυχασμού που προσπάθησε να καλλιεργήσει και η ελληνική κυβέρνηση όσον αφορά τις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας, και από τη συνάντηση επιβεβαιώνεται ότι όλο αυτό είναι πλασματικό και ότι ο λαός πρέπει να ανησυχεί. Γιατί μπορεί να υπογράφηκαν οικονομικές και άλλες συμφωνίες, αλλά αυτές οι συμφωνίες που υπογράφηκαν σχετίζονται με τις ανάγκες και την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων ελληνικών και τουρκικών. Οι συνομιλίες για το μεταναστευτικό προσφυγικό γίνονται στην απαράδεκτη βάση της κοινή δήλωση Ελλάδας-Τουρκίας, που είναι σε βάρος των ξεριζωμένων από τις υπεριαλιστικές επεμβάσεις, ενώ το βασικό, το οποίο επιχειρείται μέσα από αυτή τη συνάντηση, είναι να επιταχυνθεί το παζάρι του λεγόμενου οδικού χάρτη, ούτως ώστε να επιταχυνθούν οι δύο βασικοί στόχοι, αφενός μεν η ενίσχυση του νοτιοανατολικού σκέλους του ΝΑΤΟ και αφετέρου να προχωρήσει η συνδιαχείριση και συνεκμετάλλευση του Αιγαίου, το οποίο οδηγεί σε οδυνηρούς συμβιβασμούς σε βάρος των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων. Έτσι λοιπόν, για ακόμη μια φορά αναδεικνύεται ότι η πολιτική της εμπλοκής της χώρας μας στους ευρωατλαντικούς υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και με ευθύνη της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας αλλά και με τη σύμφωνη γνώμη του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ υπηρετεί απλά και μόνο τα συμφέροντα της ελληνικής αστικής τάξης για τη γεωστρατηγική αναβάθμιση των επιχειρηματικών ομίλων, ενώ βάζει σε κίνδυνο τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας και το λαό μας σε περιπέτειες. Και δεύτερον, την πρωτοβουλία την οποία πήρε το ΚΚΕ σήμερα με το να καταθέσει ερώτηση στους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Περιβάλλοντος για την κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει οι εργαζόμενοι στη ΛΑΡΚΟ, όπου επί της ουσίας, με βάση τα μέχρι τώρα δεδομένα, στο διάστημα 25 με 30 Δεκέμβρη απολύονται περίπου 60 εργαζόμενοι που δουλεύουν σε εργολάβους, ενώ μέχρι τις 31 Δεκέμβρη λέγουν και οι συμβάσεις όλων των εργαζόμενων στη ΛΑΡΚΟ και στους 5 νομούς που υπάρχουν. Και η κυβέρνηση δεν έχει δώσει καμία απάντηση στο αγωνιώδες ερώτημα των εργαζόμενων τι θα γίνει με τις συμβάσεις τους. Από αυτή την άποψη λοιπόν είναι επιτακτική ανάγκη άμεσα να απαντήσει η κυβέρνηση στα δίκαια και αυτονόητα αιτήματα των εργαζόμενων και στην αγωνία τους. Δηλαδή και να επαναλειτουργήσει η ΛΑΡΚΟ, αλλά πάνω απ' όλα να ανανοηθούν οι συμβάσεις, είναι το βασικό ανάμεσα άλλα που ζητάνε, όλων των εργαζόμενων, αλλά και των εργαζόμενων στους εργολάβους, μέχρι να επαναλειτουργήσει η ΛΑΡΚΟ. Να έρθουμε τώρα, κύριε Πρόεδρε, στο νομοσχέδιο, το οποίο έχει τον τίτλο «Πάταξη της φοροδιαφυγής». Κατά τη γνώμη του ΚΚΕ αυτό είναι πρόσχημα. Και είναι πρόσχημα, και το ότι είναι πρόσχημα αποδεικνύεται και επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι το ποσό που επιδιώκει η κυβέρνηση μέσα από αυτές τις νομοθετήσεις τις οποίες κάνει είναι πάρα πολύ λίγο σε σχέση με αυτό που θεωρητικά εσείς μιλάτε ότι υπάρχει φοροδιαφυγή και η κυβέρνηση και η Τράπεζα της Ελλάδας και άλλοι οργανισμοί. Άρα λοιπόν τα 500 εκατομμύρια περίπου που υπολογίζεται παραπάνω ότι θα εισπράξει με αυτή τη φοροεπιδρομή στους αυταπασχολούμενους, στους επαγγελματίες είναι πάρα πολύ λίγα και σε σχέση με το σύνολο των φορολογικών εσόδων που είναι 62 δισεκατομμύρια αλλά και σε σχέση με την φοροδιαφυγή που λέτε ότι υπάρχει. Και βεβαίως είναι έολοι οι κυβερνητικοί ισχυρισμοί, όπως αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός, ότι θέλει να αντιμετωπίσει, λέει, με το νομοσχέδιο η κυβέρνηση την απόκρυψη εσόδων. Δηλαδή θέλετε παραπάνω έσοδα, μας λέτε, και να αποκαλυφθούν αυτά τα έσοδα τα οποία δεν εμφανίζονται και δεν εισπράττονται. Και ένα απλό ερώτημα το οποίο θέτει το ΚΚΕ, εφόσον έχετε έτοιμο το μηχανισμό να εισπράξετε 5,3 δις ως κυβέρνηση, γιατί δεν το κάνετε? Και γιατί δεν το έχει κάνει και καμία άλλη κυβέρνηση? Υπάρχει
να εφαρμόζεται δηλαδή, τα άρθρα 15 έως 17 του νόμου 3091 του 2002, που από τότε που ψηφίστηκε δεν εφαρμόστηκε ποτέ από καμία κυβέρνηση, ούτε από το ΠΑΣΟΚ, ούτε από τη Νέα Δημοκρατία, ούτε από κυβέρνηση συνεργασίας, ούτε από το ΣΥΡΙΖΑ, από καμία. Τι έλεγε εκείνο το άρθρο? Εκείνο το άρθρο έβαζε φόρο στη μεγάλη ακίνητη περιουσία που διακρατούσαν οι νομικές, τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες. Και όπως υπολογίζει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, τα έσοδα σε αιτήσια βάση είναι 5,3 δις. Όχι μόνο δεν τα έχετε πάρει 22 χρόνια τώρα αυτά τα χρήματα, αλλά αντίθετα επιβάλλετε και τον έμφυα. Και μάλιστα επιβάλλετε τον έμφυα για το λαό τη στιγμή που εξαιρείτε τις offshore εταιρείες και διάφορα νομικά πρόσωπα που κατέχουν ακίνητα από την καταβολή του έμφυα. Να λοιπόν, γιατί επιβεβαιώνεται ότι αυτός ο ισχυρισμός σας να έχετε περισσότερα έσοδα αποδεικνύεται ψευδής. Θα μπορούσατε να πάρετε τα 5 δις από τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες που έχουν τη μεγάλη ακίνητη περιουσία. Δεν το κάνετε όμως ούτε εσείς ούτε οι προηγούμενοι. Δεύτερον, ισχυρίστηκε ο κύριος Πρωθυπουργός ότι όλα αυτά εντάσσονται σε μια λογική δίκαιης κατανομής των φόρων. Εδώ βεβαίως γελάνε ακόμη και οι πέτρες με αυτόν τον ισχυρισμό. Αλλά ας μπούμε στο δικό σας σκεφτικό. Τι δηλαδή, ότι θέλετε μια δίκαιη κατανομή των φόρων ανάμεσα στους μισθωτούς και συνταξιούχους σε σχέση με τους αυτοαπασχολούμενους και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Γι' αυτό βάζετε και ένα τεκμήριο ίσο με τον κατώτερο μισθό. Όμως προχωράτε σε μια σειρά αλχημίες. Αλχημία νούμερο 1. Φορολογείτε το σύνολο του εισοδήματος, το ακαθάριστο εισοδήματος και τις ασφαλιστικές εισφορές των αυτοαπασχολούμενων και επαγγελματιών, ενώ για τους μισθωτούς εξαιρούνται από το φορολογητό εισόδημα. Αλχημία νούμερο 2. Θεωρείτε ότι έχουν 14 μισθούς, όπως έχουν οι ιδιωτικοί υπάλληλοι. Όμως δεν έχει 14 μήνες ο χρόνος. Οι αυτοαπασχολούμενοι, οι επαγγελματίες δουλεύουν 12 μήνες. Αλχημία νούμερο 3. Οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι έχουν κύριοι της κυβέρνησης αφορολόγητο όριο. Γιατί δεν καθορίζετε και αφορολόγητο όριο και σε αυτούς, αλλά τους φορολογείτε από το πρώτο ευρώ? Άρα ποια ισότιμη και δίκαιη κατανομή των βαρών? Φοροεπιδρομή είναι αυτή που κάνετε. Αλλά δεν είναι αυτό το κυρίαρχο κατά τη γνώμη μας. Γιατί η πρώτη και βασική επιδίωξη της κυβέρνησης ποια είναι? Να καλλιεργήσει τον κοινωνικό αυτοματισμό. Όπως κάθε φορά κάνουν οι εκάστοτε κυβερνήσεις. Να θυμίσω στα μνημόνια. Ποιοι λέγανε φταίγανε στην αρχή? Οι αυταπασχολούμενοι και επαγγελματίες που αποκρύουν φορολογητό εισόδημα. Τεράστια φοροεπιδρομή. Μετά που πήγανε οι δημόσιοι υπάλληλοι που είναι τεμπέληδες. Μειώστε τους μισθούς με το ενιαίο μισθολόγιο. Μετά στους ιδιωτικούς υπαλλήλους που υπονομεύουν την ανταγωνιστικότητα. Καταργήστε τις συλλογικές συμβάσεις και μειώστε στο μισθό το κατώτερο μισθό. Να λοιπόν αυτός ο κοινωνικός αυτοματισμός τι αφήνει? Αφήνει στο απειρόβλητο τον πραγματικό ένοχο. Βάζετε δηλαδή το λαό να τσακώνεται για τα ψίχουλα και όχι για το καρβέλι που καθημερινά του κλέβει το κεφάλαιο από το τραπέζι του. Δηλαδή με αυτόν τον τρόπο προσπαθείτε να συγκαλύψετε το βαθιά αντιλαϊκό χαρακτήρα του φορολογικού συστήματος, ενός φορολογικού συστήματος που έχετε συμβάλει όλοι σας για να διαμορφωθεί αυτός ο σημερινός, να συγκαλύψετε τις σκανδαλώδεις φοροαπαλλαγές για το μεγάλο κεφάλαιο, η συνταγματική κατοχύρωση των απαλλαγών για τους εφοπλιστές και μάλιστα το ΚΚΕ πρότεινε να καταργηθούν αυτές. Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ ψηφίσατε όχι. Ή φτάνουν οι Σπαρτιάτες εχθές να λένε ότι να δώσουμε και άλλα κίνητρα στους εφοπλιστές, αδελφέ, για να μπορέσουν να ναυπηγήσουν και άλλα καράβια. Εδώ δεν πληρώνονται καλά τσακιστή φόρο ή έχουν εθελοντική εισφορά στα φορολογικά εσόδα. Δεύτερον, οι τράπεζες με τον αναβαλλόμενο φόρο, οι υπεραποσβέσεις που έχουν δυνατότητα επιχειρήσεις, οι τεράστιες φοροαπαλλαγές ως κίνητρα του αναπτυξιακού νόμου, οι μειώσεις συνεχείς των φορολογικών συντελεστών, των ίδιων των ανωνύμων εταιριών, των μερισμάτων, αλλά και τα δύο νέα δωράκια που κάνετε μετά το 49 και 50. Για να μην μιλήσουμε για τη φοροαποφυγή, για την οποία έχετε δημιουργήσει όλες οι κυβερνήσεις και όλα τα κόμματα ένα τέτοιο ολόκληρο νομοθετικό πλαίσιο και οπλοστάσιο που την προστατεύει τη φοροαποφυγή. Ποια είναι αυτά? Ελευθερία κίνησης κεφαλαίων, τριγωνικές συναλλαγές ανάμεσα σε μητρικές και θυγατρικές, φορολογική παράδειση όχι μόνο σε εξωχώριες, σε χώρες εξωτικές, αλλά και μέσα στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση, που κατά τα άλλα κόπτεται για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, και στις ίδιες ΗΠΑ, η offshore εταιρεία και η λειτουργία της.
Έτσι λοιπόν η δεύτερη επιδίωξή σας είναι να μείνει στο απειρόβλητο όλα αυτά τα σκανδαλώδη προνόμια που έχουν τα μονοπόλια και οι κάτοχοι του πλούτου. Και ταυτόχρονα να συγκαλύψετε ότι όλα αυτά είναι προαπαιτούμενα, γιατί το προανήγγειλε και η εκθεσιερινή της Κομισιόν για τη Διεύρυνση Φορολογικής Βάσης, αλλά και το Ταμείο Ανάκαμψης για να εκταμιεύσει τις δόσεις. Και σε συνδυασμό αυτό το προαπαιτούμενο, η φοροεπιδρομή δηλαδή απέναντι στα λαϊκά εισοδήματα, σε συνδυασμό με το νέο πλαίσιο δημοσιονομικής πειθαρχίας, τα ματωμένα πρωτογενή πλονάσματα και το φορολογικό ανταγωνισμό που όλοι σας υποκλίνεστε σε αυτό, θα μεταφέρει και νέα βάρη στις πλάτες των λαϊκών στρωμάτων για τις επόμενες δεκαετίες. Θα γίνεται όλο και πιο άδικο το φορολογικό σύστημα. Συνέπεια του νόμου σας, η νέα κλιμακούμενη φοροεπιδρομή στα λαϊκά εισοδήματα, η ακόμη μεγαλύτερη επιδείνωση στις θέσεις. Γιατί βεβαίως δεν είναι μόνο η φοροεπιδρομή, έχουν να αντιμετωπίσουν τα αλλεπάλληλα κύματα ακρίβεια στα τρόφιμα, στην ενέργεια, στα είδη πρώτης ανάγκης και βεβαίως όταν έχουν να αντιμετωπίσουν και μια χιονοστιβάδα ληξιπρόθεσμων χρεών στην εφορία, σε ασφαλιστικά ταμεία και τράπεζες. Αλήθεια, φορολογείται αυτούς οι οποίοι χρωστάνε στην εφορία γιατί δεν μπορούν να πληρώσουν με επιπλέον φόρους. Ποια είναι αυτά τα 3.200.000 αφημί που χρωστάνε στους 3.000 ευρώ? Δεν είναι αυταπασχολούμενοι, δεν είναι επαγγελματίες. Γιατί χρωστάνε μέχρι 3.000 ευρώ? Γιατί δεν μπορούν να πληρώσουν. Δεν τα κρύψανε και ούτε τα κάναν περιουσιακά στοιχεία όπως οι μεγάλοι, οι οποίοι χρωστάνε μερικά εκατομμύρια στην εφορία και στις ασφαλιστικές εταιρείες. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο, θα ολοκληρώσω κύριε Πρόεδρε, εμείς λέμε καθαρά ότι όλο αυτό το οποίο φέρνετε είναι μια νέα επιδρομή στο μεγάλο κεφάλαιο, με την τρίτη στόχευση την οποία έχετε, ποια είναι η επιτάχυνση της διαδικασίας που είναι αντικειμενική για το καπιταλιστικό σύστημα, τη συγκέντρωση και μονοπόλιση της καπιταλιστικής αγοράς σε μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, οι δικηγόροι σε μεγάλες δικηγορικές εταιρείες ως μισθωτοί χωρίς δικαιώματα. Οι μηχανικοί σε μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες πάλι ως μισθωτοί με μπλοκάκι και χωρίς δικαιώματα. Και αυτή είναι μια αντικειμενική διαδικασία που εσείς την επιταχύνετε. Και βεβαίως έχετε να αντιμετωπίσετε. Θέλω ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε, να ολοκληρώσω, αν μου επιτρέπετε. Παρακαλώ, σε πιο γρήγορα πολιτική. Και βεβαίως έχετε να αντιμετωπίσετε μια βολική αντιπολίτευση. Τι σας λένε? Θέλουμε, λέει, φορολογική δικαιοσύνη. Θέλουμε δίκαιο φορολογικό σύστημα. Αλήθεια? Σε ένα άδικο καπιταλιστικό σύστημα που διευρύνει και γεννά ανισότητες, μπορεί να υπάρξει ποτέ ένα δίκαιο φορολογικό σύστημμα? Όλο και πιο άδικο θα γίνεται. Και δεύτερον, όλα τα άλλα κόμματα διαμορφώνουν συνθήκες κοινωνικής νομιμοποίησης της φοροεπιδρομής που κάνει η κυβέρνηση. Με ποια λογική? Με τη λογική της πάταξης φοροδιαφυγής. Της φοροδιαφυγής ανάμεσα στα λαϊκά στρώματα και όχι της μεγάλης φοροδιαφυγής, της νόμιμης, αλλά και της αφοραφυγής που έχουν οι επιχειρηματικοί όμιλοι. Εμείς αυτό πρέπει να συγκρουστούμε. Αυτοί πρέπει να πληρώσουν το μεγάλο κεφάλαιο και όχι ο λαός. Και αποτελεί και μεγάλο ανέκδοτο ότι δεν μπορεί, λέει, η αριστερά να δέχεται ο μισθωτός να πληρώνει λιγότερα από το αφεντικό. Καταρχάς, αφεντικό του μισθωτού δεν είναι αυτοαπασχολούμενος. Είναι ο μεγάλος επιχειρηματικός όμιλος και αυτό γίνεται παντού. Δεν το ξέρετε ότι ο Μπάφετ εξεπλάγει όταν ανακάλυψε μέσα στους 10 πλουσιότερους ανθρώπους ότι πληρώνει λιγότερες φορές από ό,τι καθαρίστρια του? Σε όλο τον κόσμο αυτό γίνεται. Γι' αυτό εμείς λέμε ότι πρέπει να φορολογηθεί το μεγάλο κεφάλαιο, ο μεγάλος πλούτος, να καταργηθεί ο ΦΠΑ και να, επί της ουσίας, να φοροαπαλλαγούν τα λαϊκά στρώματα. Και από αυτή την άποψη λοιπόν είναι όλα τα άλλα κόμματα εκπαιδευμένα στο να διαμορφώνουν συνθήκες φοροεπιδρομής στους επαγγελματίες αυτά απασχολούμενους. Η περαίωση στις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας, η συνάφεια, τα αντικειμενικά κριτήρια που εφαρμόστηκαν από διάφορες κυβερνήσεις στο παρελθόν για τους αυταπασχολούμενους, η κατάργηση του αφορολόγητου. Και τώρα έρχεται και λέτε και κλαίτε υποκριτικά για τα δικαιώματα των αυταπασχολούμενων. Κύριε Καναθάνου, ή για το βιοπαλλεστών αγροτών. Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε, με αυτή την κουβέντα. Ή για τους βιοπαλλεστές αγρότες, όπως λέτε, να υπάρχει ακατάσχετος λογαριασμός. Μα δεν τους καταργήσετε το αφορολόγητο. Δημιουργήσετε συνθήκες. Κύριε Καναθάνου, κάνετε κατάχρηση. Δημιουργήσετε συνθήκες βουλκανιζατέρ το Πασόκ ενάντια στους αγώνες. Και όμως με τους αγώνες οι αγρότες κατάκτησαν και το αφορολόγητο και σε αυτή την κατάσταση είναι ότι πρέπει να κινηθεί ο λαός. Με τους αγώνες του μπορεί να έχει επιμέρους κατακτήσεις,
που τους δίνουν μια προσωρινή ανάσα με την οργάνωση της πάλης απέναντι στον πραγματικό αντίπαλο, τους μονοπωλιακούς όμως και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορεί να ανοίξει το δρόμο και σε αυτή τη βάση να συγκροτείται και να διευρύνεται όλο και περισσότερο η κοινωνική συμμαχία για να ενισχύει το ρεύμα αμφισβήτησης της κυρίαρχης πολιτικής και συμπόρευση με το ΚΚΕ.